Κύριε Αποστολόπουλο, ουσιαστικά προχωρήσατε σε μία ανακοίνωση, μία αξιολόγηση τη δική σα υποψηφιότητα. Για ποιο λόγο, ποια είναι τα βασικά αίτια, τι σα οδήγησε αυτή την απόφαση και αν, α το πούμε έτσι, είναι μία απόφαση λίγο πολύ που σα στεναχωρεί, να το πω. Εδώ και αρκετό καιρό και εσείς οι δημοσιογράφοι με ρωτούσατε να σας καταθέσω την άποψή μου για το πώς θα πρέπει να συγκροτηθεί το ψηφοδέλτιο στη Μεσσηνία και αν εγώ θα είμαι υποψήφιος. Απέφυγα να δώσω κάποια απάντηση σεβόμενος στις εσωκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες. Τώρα πλέον που προχωρήσαμε, χθες το βράδυ έληξε η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητων για αξιολόγηση, μπορώ να σας πω ορισμένες σκέψεις μου. Πρώτον, ένα ψηφοδέλτιο για να είναι αξιόμαχο, δυναμικό, νικηφόρο, χρειάζεται να υπακούει σε συγκεκριμένες αρχές. Μεταξύ των αρχών είναι και η γεωγραφική και πληθυσμιακή εκπροσώπηση. Όσες φορές δεν λάβαμε υπόψη μας αυτές τις αρχές, δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, εάν και συγκροτήσαμε ψηφοδέλτιο. Σε επικοινώνησα με τον φίλο μου, τον συγχωριανό μου, τον Γιώργο τον Κανελόπουλο. Το Βλάση με τη Δροσιά είναι δύο διπλανά χωριά. Ο οποίος μου εξέφρασε την επιθυμία να είναι και πάλι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτό και με δεδομένο ότι στο Δήμο Μεσσήνης υπάρχει και η υποψηφιότητα της Νάντιας, της Γιανακοπούλου, της βουλευτής μας, καταλαβαίνετε ότι και η δικιά μου υποψηφιότητα μέσα σε αυτό το σκηνικό δεν θα δημιουργούσε προστιθέμενη αξία. Αντίθετα, δεν θα είχαμε ένα αξιόμαχο ψηφοδέλτιο. Επειδή δεν μ' αρέσει και δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα μου να θέτω όρους, προϋποθέσεις ή διλήμματα. Αυτό είναι έξω από το αξιακό μου σύστημα. Προτίμησα και πήρα την απόφαση να μην θέσω υποψηφιότητα, να μην θέσω τον εαυτό μου να αξιολογηθεί και να μην είμαι υποψήφιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαι παρόν στις εξελίξεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα θέσω τον εαυτό μου και στο κεντρικό και στο τοπικό ΠΑΣΟΚ να είναι παρόν και να προσφέρει τα μέγιστα. Πρέπει να θεωρήσετε ότι το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ θα έχει 7 υποψηφίους. Η δικιά μου η θέση θα είναι η 8η τιμητική θέση. Τυπική, τιμητική ταυτόχρονα. Θα δώσω όλο μου τον εαυτό ώστε και η παράταξη στην οποία να ανήκω να πάει καλά, αλλά και η Μεσσηνία. Εκείνο το οποίο και με αυτό κλείνω μας ενδιαφέρει είναι και η επόμενη μέρα. Η Μεσσηνία αξίζει μια καλύτερη τύχη. Έχω καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Την επόμενη μέρα κιόλας των εκλογών, οι τοπικοί πολιτικοί άρχοντες της Μεσσηνίας, μαζί με τους επιχειρηματίες, μαζί με τον πνευματικό κόσμο, μαζί με εσάς τους δημοσιογράφους, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να δούμε τι μας ενώνουν. Μας ενώνουν πολλά πράγματα, να βάλουμε συγκεκριμένους στόχους και ένα μεσσηνιακό λόμπι να γίνει κυρίαρχο στην Ελλάδα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη Μεσσηνία και τους πολίτες που τους αξίζει μια καλύτερη τύχη. Θέλω όμως να σχολιάσουμε και να μας πείτε και δύο λόγια και για τον κόσμο ο οποίος στήριξε αυτήν την διάθεση υποψηφιότητάς σας, να το πω έτσι, και τη δική σας πρόθεση. Και είχατε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο που όλες αυτές τις μέρες σας προέτρεψε, αλλά και ουσιαστικά από λίγο πολύ στεναχωρήθηκε με το να μην κατέβηκε. Κύριε Κανελόπουλε, αυτό είναι που με στενοχωρεί και εμένα. Ξέρετε, σε αυτή τη φάση την οποία διανύουμε, οι προσωπικές στρατηγικές πρέπει να είναι πολύ μακριά. Αν θέλετε, πρέπει να βάλουμε μπροστά το εμείς και σε καμία περίπτωση το εγώ. Θέλω να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Να τους πω ότι πράγματι με συγκίνησαν όλοι αυτοί οι οποίοι και με ρωτούσαν και με προέτρεπαν να είμαι υποψήφιος. Να τους δηλώσω με κατηγορηματικό τρόπο ότι θα είμαι δίπλα στον αγώνα που θα δώσουμε, που ήδη ξεκίνησε. Αλλά και μετά τις εκλογές θα είμαι δίπλα τους να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται αυτός ο τόπος.